κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριοι Βουλευτές, φίλες και φίλοι, όταν μιλάει κανείς τελευταίος αισθάνεται ότι όλα τα σημαντικά έχουν ήδη υποθεί από τους προλαλήσαντες, οπότε επιτρέψτε μου να είμαι σχετικά σύντομος, ξεκινώντας με τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν εξαιρετικά σκληρά, προκειμένου αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο για τον Πειραιά, αλλά και για το Λεκανοπέδιο συνολικά, να παραδοθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία είχαμε θέσει όταν οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύθηκαν τη διακυβέρνηση του τόπου. Όπως ακούσατε, μιλάμε για ένα έργο το οποίο είχε εξ αρχής να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, ειδικά όσον αφορά την κατασκευή του κεντρικού σταθμού του Πειραιά, δίπλα στο λιμάνι. Κάποιοι υπερέβαλαν εαυτόν και εξήντλησαν όλοι τους την τεχνική ευρηματικότητα, προκειμένου το έργο αυτό να μπορέσει να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σήμερα στους Πειραιώτες. Ένα έργο το οποίο, κύριε Δήμαρχε, θα αντιληφθείτε πόσο σημαντικό είναι για τον Πειραιά μόνο από τη στιγμή που θα λειτουργήσει σε λίγες ώρες από τώρα. Ένα έργο το οποίο επιτέλους θα συνδέσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Σε 55 λεπτά θα μπορεί κανείς να βρίσκεται από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο λιμάνι του Πειραιά και αντιστρόφως, και βέβαια ένα έργο το οποίο θα συνδέσει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τον Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας, καθώς η διαδρομή αυτή θα χρειάζεται πια μόλις 20 λεπτά. Είναι μία μόνο απόδειξη το έργο αυτό το οποίο παραδίδουμε σήμερα, της μεγάλης έμφασης που, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, δίνουμε στα μεγάλα έργα υποδομής. Έργα υποδομής, τα οποία, όπως υπόθηκε ήδη, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να ευχαριστήσω και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άψογη συνεργασία η οποία υπάρχει σε όλα αυτά τα σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία, τα οποία αξιοποιούμε, προκειμένου το ΕΣΠΑ. Και θέλω να σας θυμίσω βέβαια ότι η Ευρώπη στέκεται πάντα στο πλευρό της πατρίδας μας, όχι μόνο μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα προσθέσει στις χρηματοδοτικές μας δυνατότητες σημαντικότατους πόρους, κάποια εκ των οποίων κατευθύνονται ακόμα για βασικά έργα υποδομής. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στην πάρα πολύ σημαντική δουλειά η οποία έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό, προκειμένου να αποδείξουμε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με τη δρομολόγηση σημαντικών έργων υποδομής. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι έχουμε πια δημιουργήσει μία σχολή η οποία αναγνωρίζεται παγκόσμια για το πώς μπορούν να κατασκευάζονται τέτοια έργα με ταυτόχρονη ανάδειξη της πλούσιας πολιτικής κληρονομιάς. Εν προκειμένου του Πειραιά, θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να επισκεφθούμε αυτόν τον σημαντικό εκθεσιακό χώρο, ο οποίος μάλιστα είναι και ελεύθερος για το κοινό, δεν χρειάζεται κανείς να πληρώσει εισιτήριο για να τον δει. Και βέβαια, σε 15-16 μήνες από τώρα,
στο τέλος του 2023, το αργότερο στις αρχές του 2024, θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης με πλήρη λειτουργία, 5 σταθμών, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και μουσεία, με πιο εμβληματικό το σταθμό της Βενιζέλου, όπου πραγματικά γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά απόσπασης μιας πρωτοφανούς σε πλούτο πολιτιστικής παρακαταθήκης της πόλης και επανατοποθέτησής της με απόλυτη ασφάλεια και σεβασμό στο πολιτιστικό κεκτημένο της πόλης. Ναι, κύριε Υπουργέ, και μετρό και αρχαία. Και εδώ στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Και οι πιο καχύποπτοι, πιστεύω, θα πιστούν ότι έχουμε την θέση, έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα οποία λέμε να μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Ως προς την σημασία των μέσων σταθερής τροχιάς για το λεκανοπέδιο συνολικά, μίλησε ο κύριος Υπουργός. Θέλω να προσθέσω μόνο ότι δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και παρεμβάσεις φιλικές προς τον πολίτη, χωρίς την σημαντική επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς στο λεκανοπέδιο. Το λεκανοπέδιο θα γίνει αβίωτο εάν δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σημαντικά έργα υποδομής, με σημαντικότερη τη γραμμή 4, αλλά και τις επεκτάσεις της γραμμής 2. Γι' αυτό και δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία στο να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα αυτά. Είχαμε μεγάλες δυσκολίες στην δημοπράτηση της γραμμής 4, μπορέσαμε όμως και τις ξεπεράσαμε. Και είμαστε τώρα απολύτως σίγουροι ότι σε 7 με 8 χρόνια τώρα αυτή η πάρα πολύ σημαντική γραμμή, 15 σταθμοί θέλω να θυμίσω, θα μπορέσει να παραδοθεί προς χρήση για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, αλλά και για τους επισκέπτες. Πιστεύω ότι οι πολίτες οι οποίοι, κύριε Δήμαρχε, έδειξαν εδώ μεγάλη υπομονή για την ολοκλήρωση του έργου αυτού, σήμερα θα αισθάνονται και μεγάλη ικανοποίηση. Και στα Μανιάτικα και στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο, εκτός από μετρό, παραδίδουμε και καινούργιες πλατείες, κοσμήματα, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μέσα σε μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και δεν μπορώ να μην επαναλάβω πόσο δύσκολα είναι αυτά τα τεχνικά έργα όταν σκάβεις για μετρό μέσα σε μια πόλη με τόσο βαριά πολιτιστική κληρονομιά και πόσο σημαντική είναι η τεχνογνωσία την οποία αποκτούμε. Αποκτούν και ελληνικές εταιρείες πια μια τεχνογνωσία η οποία είναι και εξαγώγημη, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα τίθεται προς όφελος των Ελλήνων πολιτών μέσα από τα σημαντικά αυτά έργα. Κρατήστε ένα νούμερο μόνο. Όταν ολοκληρωθεί η γραμμή 4 και δρομολογηθούν και οι υπόλοιπες επεκτάσεις οι οποίες ήδη μελετούνται, παραπάνω από 1 εκατομμύριο, θα το ξαναπώ, παραπάνω από 1 εκατομμύριο Αθηναίοι και επισκέπτες της πόλης θα χρησιμοποιούν το μετρό καθημερινά. Καθημερινά. Για τέτοιας έκτασης παρέμβαση συζητούμε σήμερα. Κύριε Τέος Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αντώνη, το έργο αυτό όντως ξεκίνησε έμπρακτα από την δικιά μας τότε διακυβέρνηση και χαίρομαι που είσαι σήμερα παρόν, αποδεικνύοντας ότι ναι, τα έργα αυτά προφανώς και έχουν μια συνέχεια και όλες οι κυβερνήσεις με τον τρόπο τους τα έχουν υπηρετήσει. Οφείλω να επισημάνω όμως ότι κάποιες κυβερνήσεις έτρεξαν πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και κάποιες κινήθηκαν με άλλους ρυθμούς. Και κάποιες κυβερνήσεις παραδίδουν πραγματικά έργα και κάποιες κυβερνήσεις μας παρουσίαζαν μουσαμάδες με ζωγραφισμένα εκδοτήρια, ώστε να μπορούν τάχα να εξαπατήσουν τους πολίτες με αυτόν τον τρόπο. Δεν παραδίδουμε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κανέναν μουσαμά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα. Το μετρό και οι τελευταίοι 3 σταθμοί της επέκτασης της γραμμής 3 θα τεθούν σε λειτουργία, στην διάθεση πρώτα και πάνω απ' όλα των Πειραιωτών, σε ένα Πειραιά που αλλάζει. Αυτά λοιπόν είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός τα εγκαίνια των 3 νέων σταθμών στο μετρό στον Πειραιά. Άφησε χμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για το μετρό που έδειχνε σε μακέτες και σε μουσαμάδες. Έδειξε και ένα χάδι στο Σαμαρά, βέβαια. Αυτό ήθελα να πω εδώ. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται κάτω εκεί που μιλάει ο Πρωθυπουργός, βάζοντας ένα τέλος στη φημολογία που ήθελε τους δύο άνδρες να μην έχουν
καλές σχέσεις και να υπάρχει μία κόντρα. Με απόλωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε στη αγένεια του σταθμού στον Πειραιά, ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό, θέλοντας έτσι να μπει ένα τέλος στα όσα ακούγονταν το τελευταίο διάστημα, γιατί θυμόμαστε ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής δεν είχαν πάει στην Ολομέλη της Βουλής όταν ήταν γενέθλια της Δημοκρατίας. Πριν από λίγες ημέρες. Εδώ λοιπόν, επειδή είχαν φουντώσει η παραφιλολογία για το εσωκομματικό πρόβλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτόν τον λόγο και βλέπουμε να παρίσταται εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Αρχηγός της Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είχε παραφουντώσει η παραφιλολογία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή είχε όμως παραφουντώσει η παραφιλολογία, προφανώς αναγκάστηκε να είναι κιόλας. Εκ των πραγμάτων, τον τράβηξε από το χέρι. Πώς αλλιώς θα το πούμε λαϊκά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γρήγορα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, των ημερών. Και αναφερόμαστε στην περιοχή του Κολωνού, στον παιδεραστή, ο οποίος παιδεραστής, προαγωγός, ό,τι μπορείς να φανταστείς σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία και όσα λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για έναν εγκληματία, ο οποίος βέβαια ήταν και πολιτικός παράγοντας και υποτίθεται και φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος με θέση εκκλησιαστικός παράγοντας, πολιτικός παράγοντας και αυτός και όχι μόνο και άλλα μελή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τα πούμε λίγο τα πράγματα. Ωραία, από πού θα ξεκινήσουμε? Ο συγκεκριμένος λοιπόν, πολλά. Ο κόσμος έχει ακούσει τα πάντα αυτές τις μέρες, θα τα πούμε και εμείς βέβαια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο για το ποιος είναι αυτός. Mm-hmm. Τι έκανε, έχετε ακούσει, εξέδιδε ένα 12χρονο κορίτσι που δούλευε στο κατάστημά του, το βίαζε, το έστελνε. Πορνογραφικό υλικό. Ναι. 200 άτομα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να βιάσουν αυτό το παιδάκι και υπάρχουν στοιχεία μέσω των ψεύτικων προφίλ που είχε φτιάξει. Και ως τελευταία είδηση είναι αυτό το γεγονός ότι απολογείται σήμερα ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας τόσο ο 53χρονος όσο και ένας 42χρονος. Παρακαλώ για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας ανηλίκου, για υπηρεσίες του ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρησης ανηλίκου δηλαδή κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση μαστροπίας, χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας προς το σκοπό τούτο, γενετήσια πράξη με ανήλικο και παράνομη βία κατά ανηλίκου, διότι όλα αυτά γινόντουσαν κάτω από την απειλή και μάλιστα όπλου, διότι βρέθηκαν δύο όπλα, 572 φυσίγγια στην κατοχή του, ένα μήνο οπλοστάσιο. Να πούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν πολιτικός παράγοντας, τον οποίο σήμερα ζητά τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας την διαγραφή του, θα το γράψουμε και πάνω, ζητούν τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Άνοικε στην τοπική οργάνωση της περιοχής. Πείτε μας, κύριε Τζίφα, του Κολωνού. Πείτε το ρεπορτάζ σας. Πείτε το. Πείτε το. Να διακόπτετε. Πραγματικά, ναι. Άνοικε λοιπόν στην τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Κολωνού, ήταν ένα εξέχον πρόσωπο στην περιοχή, θεωρούνταν μεταξύ άλλων φιλόζωος, θρήσκος, του λεγόμενου και κομματικός παράγοντας. Οικογένεια και κομματικός παράγοντας. Και όχι μόνο ο ίδιος. Ο οποίος, και όχι μόνο ως κομματικός παράγοντας, οι τα άλλα μέλη της οικογένειάς του δεν ευθύνονται για το τέρας αυτό, τι σχέση έχει το παιδί του και η γυναίκα του με ένα τέρας, με έναν εγκληματία. Σαφώς. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε ο γιος, ούτε η γυναίκα του. Που και αυτοί θύματα πλέον είναι με τις πράξεις αυτού του αρρωστημένου τέρατος. Να πούμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος, φυσικά ούτε η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται για αυτό το πράγμα, αλλά ούτε και οι πολιτικοί στους οποίους έχει φωτογραφηθεί. Να πούμε ότι έχει άριστες σχέσεις με πάρα πολλούς πολιτικούς. Έχουμε στα χέρια μας πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο έχει βγει με πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, έχουν βγει με υπουργούς. Έχει βγει με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Φωτογραφίες και διετυμπάνιζε ο ίδιος ότι είναι ο άνθρωπός τους. Όλοι μιλούν για έναν πυρηνάρχη. Ήταν ο πυρηνάρχης του Κολωνού.
Τρόπον Τινά ήταν. Πυρηνάρχης, κομματάρχης. Τρόπον Τινά ήταν. Έτσι φοράς, ήταν κομματάρχης. Ο συγκεκριμένος. Κομματάρχης. Εδώ λοιπόν, να πούμε, και απλώς αυτό πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο λίγο και στον κόσμο. Έχει βγει φωτογραφίες με πάρα πολλούς και πολιτικά μπορεί να τους βοηθούσε. Δεν έχει καμία σχέση όμως αυτό. Τι σχέση έχει τώρα ο Υπουργός, επειδή ήταν ένας ψηφοφόρος ο οποίος του μάζευε και ψηφαλάκια, ότι έχει ευθύνη ο Υπουργός, όποιο κόμματος και να ήταν. Όχι, τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Δεν έχει σχέση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία στοχοποίηση, άδικη για μένα, σε πολιτικά πρόσωπα, από όποιο χώρο και αν άνοιγαν αυτά τα πρόσωπα, που επειδή αυτός εδώ είναι ένας ανώμαλος, διεστραμμένος, που για μένα θα έπρεπε να υπάρχει κρέμασμα στην πλατεία Συντάγματος, αν υπήρχε ένας νόμος, που δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο νόμος που λέει φυλακή και ισόβια να είναι, εφόσον κριθεί ένοχος, και όλα δείχνουν όμως ότι είναι ένοχος, γιατί η σύλληψή του που έχει γίνει δεν έχει γίνει μέσα στα πλαίσια αυτοφόρου. Όχι. Με εντολή, εισαγγελέα και μετά από παρακολούθηση. Παρακολούθηση τουλάχιστον 30 ημερών, όπου οι αρχές οδηγήθηκαν μετά από συγκεκριμένα στοιχεία και μπράβο στις αρχές. Και μπράβο στις αρχές και μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Και στη δίωξη ελληνικού εγκλήματος και στον ελληνικό. Άρα λοιπόν, γιατί κάποιοι λένε, α, τον έκαναν τσακωτό, αλλά θα τον αφήσουν όχι, γιατί ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά με την Νέα Δημοκρατία υπουργό δημοσίας τάξης συνελήφθη. Και τον έπιασαν. Απλώς κάποιοι πάνε να μπλέξουν τα πράγματα με τα πολιτικά και με την ανομαλία του τέρατος αυτούνου. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως και πρέπει να το κρατήσουμε, ότι ο συγκεκριμένος χρησιμοποιούσε τις συγκεκριμένες γνωριμίες του όμως. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Χρησιμοποιούσε και διατυμπάνιζε για τις επαφές που έχει με υπουργούς, με πρώην πρωθυπουργούς, με σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Μέχρι και με εκκλησιαστικούς παράγοντες. Ήταν δίπλα στην εκκλησία. Εντάξει, το έπαιζε ο φιλάνθρωπος της εκκλησίας. Ο ευεργέτης της εκκλησίας. Επίτροπος σε μεγάλη Μητρόπολη τώρα. Τι συζητάμε. Επίτροπος στην εκκλησία. Πήγαινε τη Μεγάλη Πέμπτη και ξύκωνε το Σταυρό. Πήγαινε στον Επιτάφη τη Μεγάλη Παρασκευή και ήταν πιάνε στους ώμους του. Ένας τύπος, ένας εγκληματίας, όπου σε τίποτα δεν θύμιζε το πόσο τέρας είναι. Κανένας δεν το φανταζόταν. Παρά μόνο αυτός το ήξερε, το θύμα του, και αν ήταν μόνο αυτό το θύμα, γιατί εδώ θα πρέπει να ελεγχθεί. Έτσι. Εάν θύμα ήταν μόνο αυτό το συγκεκριμένο 12χρονο κοριτσάκι. Γιατί οι πληροφορίες θέλουν ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος, έτσι λένε οι πληροφορίες και διερευνούνται, ότι στα δίχτυα του είχαν πέσει κι άλλα ανήλικα παιδιά. Ακόμα και μέσα από το περιβάλλον της οικογένειας του 12χρονου υπήρχαν άλλα 8 παιδιά. Γίνεται ένας έλεγχος γενικότερα. Ναι, αυτό. Γίνεται ένας έλεγχος γενικότερα. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο κομμάτι του πολιτικού. Γιατί γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαινόβγαινε μέσα στα υπουργεία. Πολύ φωτογραφημένος. Μπαινόβγαινε μέσα στα βουλευτικά γραφεία. Μπαινόβγαινε, φωτογραφιζότανε και θεωρούσε ότι έχει την ασυλία. Εδώ λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για το συγκεκριμένο. Δυστυχώς πολλά μέσα ενημέρωσης φοβούνται να πούνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φοβούνται να πούνε την πολιτική τους σταδιοδρομία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαγριωμένοι νεοδημοκράτες που ζητούν άμεσα τη διαγραφή του, που δεν έχει γίνει ακόμα την τοπική οργάνωση. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό το οποίο δεν έχει συμβεί. Είναι εξαγριωμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ζητούν από την κεντρική οργανώσει ότι θα έπρεπε αμέσως να έχει γίνει η διαγραφή του, που δεν έχει γίνει ακόμα. Φίλιππε, όταν έβγαινε ένα, όταν έβγαινε ένας να πει κάτι το οποίο δεν άρεσε στο κόμμα, υπήρχε άμεση διαγραφή. Έτσι. Του. Εδώ λοιπόν μιλάμε για έναν ο οποίος εγκλημάτισε, φέρεται να έχει εγκληματίσει. Διακεκριμένα και κατά σειροήν. Και φέρεται να έχει εγκληματίσει αυτή τη στιγμή. Υποδεδειγμένο και πλέον. Ακόμα δεν έχει γίνει καμία διαγραφή του. Περιμένουμε να γίνει και αυτή η διαγραφή. Αναμένουμε. Και έχει αργήσει ήδη. Εντός της ημέρας. Αυτό πήγα να ευχόμαστε πω. Ευχόμαστε να γίνει. Ναι. Ή ευχόμαστε και για να το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για καμία διαγραφή. Το ρεπορτάζ μου έτσι λέει. Ότι να, το εντός δούμε, της ημέρας να το δούμε. Θα υπάρξει. Άσε, να το δούμε. Εδώ και τρεις μέρες λέμε υπάρχει το θέμα. Είναι από την Παρασκευή. Κάποιοι είπαν ότι τη Δευτέρα θα συνεδρίαζαν το πρωί στην τοπική οργάνωση του κόμματος. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Αυτό το ζήτημα. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Απλά τα πράγματα. Ένα έπρεπε πράγμα. Ήδη να έχει γίνει. Ένα πράγμα έχει μείνει μόνο να μας αποκαλύψουν οι αρχές και είναι ποιοι είναι αυτοί οι 200 παιδόφιλοι που επικοινώνησαν
με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να δούμε τα ονοματεπώνυμά τους στα μανταλάκια. Άρα, και λοιπόν, αν όχι στα μανταλάκια, που είναι λάθος η εκφράση. Άρα μου, λοιπόν θα πρέπει. Στη δικαιοσύνη και 220. Αν έχουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε και τον κύριο Σφακιανάκη στην ευρωβουλευτική μας γραμμή, γιατί εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν 200 άτομα. Και 200 και... άτομα. 200 άτομα. 200 άτομα. Τα οποία 200 άτομα αυτά ήθελαν επιπληρωμής να βιάσουν το κοριτσάκι. Για 50 και 70 ευρώ, φίλε. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα ήθελα να γίνει ο βιασμός του παιδιού. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλωμα παιδεραστίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλωμα το οποίο μας έχει ανησυχήσει, γιατί βλέπουμε ότι πάνω από 200 παιδεραστές εντός της χώρας είχαν επικοινωνήσει με το 53χρονο. Και μιλάμε, αυτοί οι 200 επικοινωνήσαν μαζί του στην έρευνα του ενός μήνα που έκανε η αστυνομία. Έτσι. Φανταστείτε πώς ήταν αυτοί, που είχαν προηγηθεί ενδεχομένως και αν υπήρχαν άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως. Ή και για το ίδιο το κοριτσάκι. Ή και για το ίδιο, βέβαια. Εδώ μιλάμε, βρωμάει πολύ συγκεκριμένη υπόθεση. Βρωμάει πάρα πολύ συγκεκριμένη υπόθεση. Και πραγματικά η διερεύνηση θα πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι εις βάθος. Κάποιοι μιλούν ότι ο συγκεκριμένος, επειδή έβγαζε φωτογραφίες με πολύ σπουδαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας και υπουργούς, ότι θα ξεμπλέξει. Δεν θα ξεμπλέξει, δική μου θέση, είναι και άποψη. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Δεν θα ξεμπλέξει, ίσα ίσα που αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εντολή να γίνει τέτοια έρευνα, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό παραθυράκι, ώστε ο συγκεκριμένος να γίνει Λούις και να εξαφανιστεί μέσα από τα κάγκελα που βρίσκεται ήδη. Θα προφυλακιστεί, λένε πληροφορίες. Και είναι πολύ λογικό να προφυλακιστεί, κάνοντας τέτοια τέρατα και τέτοια εγκλήματα. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, τι έκανε, ξαλέμ, ήταν σε εκκλησία, άνθρωπος εκκλησίας. Το σταυρό του έκανε, μάζευε και όλα έξω το μαγαζί του, το μίνι μάρκετ αυτό που είχε. Βοηθούσε κιόλας για την εκκλησία. Έκανε ράνους, βεβαίως συλλογή τροφίμων, προσπάθησε να φτιάξει ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος να ασχολείται με θέματα της εκκλησίας, ιδιαίτερα φιλόζωος, ιδιαίτερα φιλάνθρωπος κτλ. Ορίστε το αποτέλεσμα. Μπενόβγερε, ξαναλέμε, αυτός ο παιδόφιλος, ο βιαστής, ο νταβατζής του ανήλικου παιδιού, κυκλοφορούσε μέσα στα βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Αυτά έκανε. Αυτά έκανε. Θα μου πείτε τώρα, η μάνα άφησε ένα 12χρονο παιδί να πάει να δουλεύει εκεί. Δούλευε και η μητέρα. Δούλευε, να το πούμε έτσι, αυτό. Γιατί κάποιοι το λένε. Δούλευε και η μητέρα. Βέβαια. Η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Μπαλάσκα, τον εκπρόσωπο λοιπόν των αστυνομικών υπαλλήλων, εξετάζεται και ήδη αυτή τη στιγμή ποιος ήταν ο ρόλος της ή όχι. Εγώ φυσικά δεν τολμώ να πω ότι η γυναίκα ήταν γνώστης τέτοιων ιδεχθών. Μα η γυναίκα ήταν που το κατήγγειλε. Η γυναίκα το κατήγγειλε, βέβαια, κατόπιν προτροπής των συγγενών της, οι οποίοι διαπίστωσαν το καλοκαίρι ότι το κοριτσάκι είναι κολλημένο πάνω από το κινητό του περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα και δεν πηγαίνει ούτε για μπάνιο, δεν πηγαίνει πουθενά. Της αφαιρέσανε το κινητό και διαπιστώσανε ότι υπήρχε αυτή η αποτρόπαιη συνομιλία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις. Με τον 53χρονο, ο οποίος τη ζητούσε συγκεκριμένες φωτογραφίες γυμνές, προκειμένου να τις ανεβάσει στο ψεύτικο προφίλ του στο διαδίκτυο. Για να τις βγάζει στο κλαρί. Στο κλαρί! Μέσα σε αυτοκίνητα και μέσα σε δωμάτια. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ξενοδοχείων εμπλέκονται και άλλοι, ακούστε, επιχειρηματίες στην περιοχή του Κολωνού. Ναι, και παρακαλώ. Εμπλέκονται στην υπόθεση και άλλοι εκεί στην περιοχή. Οι οποίοι αρέσκονται η ανομαλία τους να βιάζουν παιδάκια. Οι ανώμαλοι που θα θέλανε κρέμασμα κανονικά με μας σαν σε άλλη χώρα. Αλλά επειδή είμαστε λοιπόν εδώ και τηρούμε τους νόμους που λέει η χώρα, θα πρέπει να υπάρχει έσχατη ποινή. Τι πια θα ήταν αυτοί, να μην ξαναδούν το φως του ηλίου εφόσον κρυθούν ένοχοι, να μην ξαναδεί κανένας στο φως του ήλιου. Πάμε να δούμε τι λέει η ίδια η μάνα, η οποία σοκαρισμένη, λέει
ότι αν βγει έξω ελεύθερος θα τον θάψει με τα ίδια τα χέρια. Μητέρα 9 παιδιών. Θα τον σκοτώσω. Εγώ, αν γίνει κάτι και αυτός άνθρωπος βγει έξω ελεύθερος, γιατί έχει κόσμο να τον καλύψει, εγώ όπως η ίδια θα τον θάψω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά του, ούτε αποζημίωση να πάρω, ούτε μη βοηθούσε όπως πήγε και είπε. Μάλιστα. Αυτό λέει η μητέρα. Αν βγει έξω ελεύθερος τον θάψω. Ναι, δεν θέλω τα χρήματά του, είπε κι άλλα. Είπε ότι δεν θέλω τα χρήματά του. Δεν είναι αυτό που νομίζουν ότι εγώ έχω καμία σχέση με το που το έμαθα, λέει η γυναίκα. Κατευθείαν πήγα στις αρχές. Δεν υπάρχει τέτοια επώνυα. Η μητέρα, ξαναλέμε, δούλευε στο μάρκετ που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και έπαιρνε το κοριτσάκι μαζί της γιατί έχει άλλα 8 παιδιά. Ποιο να πρωτοκρατήσει, ποιο να πρωτοφυλάξει. Και ο τύπος απειλούσε ότι ξέρετε, εάν μιλήσεις. Δεν θα σκοτώσω μόνο εσένα, θα πεθάνετε και όλοι από την πείνα. Ο φιλάνθρωπος. Της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας. Ο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δυστυχώς. Ο υπεράνω τον νόμο. Δυστυχώς το σοκαριστικό δεν είναι ούτε ότι είναι ο φιλάνθρωπος, ούτε ότι είναι ο θεοσεβούμενος, ούτε ότι έκανε αυτά που έκανε. Δυστυχώς, δυστυχώς πλέον τα βλέπουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτά. Το σοκαριστικό στην υπόθεση, τουλάχιστον εμένα αυτό με σοκάρει, είναι ότι 200 επικοινώνησαν για να βιάσουν ένα 12χρονο παιδί. Τον τελευταίο μήνα που παρακολουθούσε η αστυνομία. Έτσι. Αυτό είναι. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ ανώμαλη. Τα ονόματα στο φως. Εάν δεν μας δώσουν τα ονόματα στη δημοσιότητα ή δεν περάσουν όλοι τουλάχιστον από τακτική ανάκριση, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι υπεράνω νόμου και υπεράνω όλων μας. Θα πρέπει και οι 200 στο σκαμνί. Να βρεθούν στο σκαμνί. Τι γίνεται. Αυτό. Και οι 200 θα πρέπει. Κι ας είναι, και αν είναι, και ας είναι πόλεμοι, και ας είναι μη επώνυμοι, και ας είναι πολιτικοί, και ας μην είναι πολιτικοί, και ας είναι οποιοσδήποτε και να είναι. Όποιοι και να είναι αυτοί οι 200 παιδεραστές που επικοινώνησαν με αυτόν τον ανώμαλο για να βιάσουν το 12χρονο παιδί, θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί και να χωθούν και μέσα. Μέσα. Μέσα να βγουν τα ρεμάλια. Αυτοί οι 200 θα ανταποκριθούν, τέλος ο 53χρονος, αυτοί οι 200 θα ανταποκριθούν και στην έκκληση κάποιου άλλου, για κάποιο άλλο παιδί. Αυτό είναι το φοβερό της ιστορίας. Μάλιστα. Πραγματικά όλα δημιουργούν μια τεράστια ανατριχίλα. Πάμε κυρίες και κύριοι, ξαναλέμε, θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση. Ναι, και σήμερα ίσως να έχουμε. Και σήμερα, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, εμείς θα λέμε, περιμένουμε από την τοπική οργάνωση Κολουνού να γίνει διαγραφή του. Την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας που ακόμα δεν τον έχει διαγράψει από τα βιβλία μητρών, μελών και στελεχών της τοπικής οργάνωσης. Τώρα, για τη γυναίκα του δράστη, η οποία ήταν υποψήφια στην κοινότητα του Κολωνού, τι σχέση έχει η γυναίκα τώρα. Η γυναίκα είναι θύμα. Η γυναίκα του είναι θύμα. Όπως και ο γιος του. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Όπως και ο γιος του, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και δουλεύει σε μια εφημερίδα. Τι να πει σε αυτό το παιδί. Τι να πει σε αυτό το παιδί. Τι να πει στη γυναίκα του δράστη. Τι να τους πεις. Είναι ακριβώς και εκείνη σε μια θέση πάρα πολύ άσχημη. Θύματα είναι και αυτοί. Είναι θύματα. Της ανομαλίας του παράγοντα, του θρήσκου, του άγιου ανθρώπου που έτρεχε με τον σταυρό και πήγαινε στα μοναστήρια και πήγαινε στις Μητροπόλεις και πήγαινε όπου έβλεπε εκκλησία και παπά έτρεχε από πίσω να προσκυνήσει. Το τέρας. Πάμε να δώσουμε Golden Reaction College, πάμε να δώσουμε το αγαπημένο κολαγόνο όλων τώρα στο 2.600 με 39 ευρώ με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας, φουλ στην κουρκουμίνη, φουλ στη βιταμίνη για όλους εσάς τώρα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα πολύ καλά
και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλω να σας πω ότι οι ιδιότητες της κουρκουμίνης είναι, πρώτα απ' όλα, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι με το που μπήκε η κουρκουμίνη μέσα στο Golden Reaction Collagen, αμέσως άλλαξε ολόκληρη η φόρμουλα. Έχει αντιοξειδωτική δράση. Να πούμε ότι αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, που είναι και το ζητούμενο, και επίσης συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι μας όχι μόνο να δοκιμάσουμε τον Golden Reaction Collagen, αλλά και να φροντίσουμε την υγεία μας και να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει και τι μπορεί να μας κάνει. Να πούμε ότι η κουρκουμίνη είναι η δραστική ουσία που περιέχεται στον κουρκουμά, που αλλιώς λέγεται και κιτρινόριζα, και που τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερη απήχηση λόγω των εξαιρετικών ιδιωτήτων της και του σημαντικού ωφέλου στην υγεία. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό, έχει μέσα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες, και βέβαια για τα νύχια μας, τα οποία δεν θέλουμε να σπάνε, γιατί πολλές φορές κάνουμε δουλειές στο σπίτι, πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με διάφορα έτσι καθαριστικά μέσα στο σπίτι, τα οποία πολλές φορές ταλαιπωρούν τα νυχάκια μας. Γι' αυτό το λόγο το Golden Reaction Collagen φροντίζει εκ των έσω την υγεία. Με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum, όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι, να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. Τα ωφέλη του κολαγόνου είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά. Να πούμε ότι συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού και του αναπαραγωγικού και του νοσοποιητικού συστήματος. Κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι όλος μας ο οργανισμός, φανταστείτε. Να πούμε ότι καθυστερεί τη διαδικασία της γύρανσης, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, θα λέγαμε. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, κάτι το οποίο σίγουρα χρειαζόμαστε ειδικά στις μέρες μας, καθώς αποτελεί συστατικό και των αρτηριών αλλά και των αγγείων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, κυρίες και κύριοι, για να μπορούμε να λειτουργούμε. Θα πούμε ότι το κολαγόνο συμβάλλει θετικά στην υγεία του οργανισμού μας, καθώς παίζει σπουδαίο ρόλο πρώτα απ' όλα στη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας, των οστών και των αρθρώσεών μας. Επιπλέον, να πούμε ότι δρά ενάντια στη γύρανση και προάγει την υγεία των ιστών των οργάνων μας. Να πούμε ότι βελτιώνει την πέψη, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα, να πούμε, εύπεπτη και υπολεργική πρωτεΐνη είναι το κολαγόνο. Να πούμε ότι βελτιώνει το δέρμα, αυξάνει τη σφριγγυλότητα, την απαλότητα και βοηθάει στην επιδιόρθωση του δέρματος. Μπορεί να βελτιώνει δηλαδή γενικότερα την υγεία των νυχιών και των μαλλιών μας, κάτι το οποίο το θέλουμε, και επίσης βελτιώνει την υπατική υγεία και βοηθάει τις διαδικασίες αποτοξίνωσης, κάτι το οποίο θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε στον οργανισμό μας, γιατί σίγουρα το Golden Reaction Collagen μπορεί να φροντίσει την υγεία του οργανισμού μας γενικά και την καθημερινότητα. Αυτή την ενέργεια τώρα τη βρήκα, έχω τα τελευταίο καιρό που παίρνω αυτό που λέτε Golden Reaction. Πόσα χρόνια παίρνετε Golden Reaction Collagen? Τώρα έχω 2,5 με 3 χρόνια περίπου. Και έχετε δει διαφορά? Έχω δει διαφορά, ναι, και να είναι καλά ο φίλος μου ο Θοδωρής. Αυτός μου το προτείνει την αλήθεια. Αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας? Είχα προβλήματα υγείας διάφορα. Δυστυχώς τώρα έχω ανανεώσει. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Όλοι εσείς που θέλετε να παραλάβετε την υπέροχη αυτή προσφορά μπορείτε να την βρείτε μόνο στην TV Forum, στο 211-1600. Τηλεφωνήστε τώρα κι εσείς για να αποκτήσετε την υπέροχη αυτή προσφορά του Golden Reaction Collagen. 2 θα πάρετε, και βέβαια 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά για όλους εσάς, βέβαια χωρίς κανένα κόπο, με ένα απλό τηλεφώνημα με αστική χρέωση. 211-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.
Πάμε τώρα και εσύ, κύριε, πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί υπάρχει εξέλιξη, ευτυχώς τα λέμε εμείς και γίνεται η πράξη, ευτυχώς υπάρχει η διαγραφή του. Ναι, η διαγραφή του φερόμενου παιδεραστή, προαγωγού και ό,τι μπορείς να φανταστείς, παιδόφιλου, που ό,τι μπορείς να φανταστείς, κάποιος τα έχει κάνει όλα. Κυριολεκτικά. Πάντως, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που μόλις αναφέραμε πριν από λίγα λεπτά, ότι πράγματι γίνεται ανάκληση της ταυτότητάς του, δηλαδή ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή του Κολονού της Νέας Δημοκρατίας. Ανακλήθηκε λοιπόν πριν από λίγα λεπτά, δεν αποτελεί πολιτικό στέλεχος λοιπόν καμίας Νέας Δημοκρατίας, κανενός πολιτικού φορέα ο συγκεκριμένος 53χρονος. Έτσι θα καθίσει στο σκαμνί, καθότι επίσης μια τελευταία πληροφορία είναι ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά πέρασε και περνάει μάλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τον εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει για το αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή όχι για όλες αυτές τις διακεκριμένες πράξεις τις οποίες αναφέραμε πριν από λίγα λεπτά. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί. Τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ο κορμός στον οποίο κινείται η αστυνομία. Τι, πού θα κινηθεί? Είναι τρία τα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, κοιτάνε τα social networks, τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς φέρεται το κοριτσάκι να μην είχε ούτε καν το ίδιο προφίλ στο διαδίκτυο. Το προφίλ λοιπόν που φαίνεται και φέρεται να ήταν της 12χρονης, το είχε δημιουργήσει ο ίδιος, την πλάσαρε ως 16χρονη. Μέσω των κοινωνικών δικτύων και απαντούσε ο ίδιος ως την ανήλικη στους υπόλοιπους 220 παιδόφιλους οι οποίοι έμπαιναν στο συγκεκριμένο προφίλ και δήλωναν ότι θέλουν να συνευρεθούν μαζί της. Δεύτερο σκέλος είναι, ψάχνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή τους 200 και πλέον παιδόφιλους που αναφέρουμε ότι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί, διότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον βιασμού του συγκεκριμένου ανηλίκου. Μάλιστα. Τρίτο κομμάτι, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα, Φίλιππε. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, ξαναλέμε, διαγράφει εν τέλει από τη Νέα Δημοκρατία. Διαγράφει και έγινε επιτέλους η διαγραφή του, το αίτημα των υπόλοιπων μελών της τοπικής οργάνωσης και όχι μόνο, όλων των φίλων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και έγινε η διαγραφή του. Ήταν θέμα χρόνου. Αυτό έλειπε να μην γίνει κιόλας. Αυτό ήταν έλειπε. Θέμα χρόνου. Πάμε... Ήταν σκάνδαλο. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε γιατί η Χαρά Λεμονή κάθριξη έχουμε 12 ετών σε πατέρα τέρας που κακοποιούσε σεξουαλικά τη δίχρονη κόρη του. Ναι, άλλο, άλλη κόρη. Ναι, ναι. Δηλαδή πραγματικά τι να πρωτοπιάσεις. Εντάξει. Πάμε στο θέμα, παρακαλώ. Αυτό. Στο Δημότυχο έγινε το περιστατικό. Εξιχνιάστηκε εκεί τον Αύγουστο του 20 μετά από συμπτώματα που εμφάνισε το δίχρονο κοριτσάκι και πιστοποιήθηκαν τόσο με ιατροδικαστική εξέταση όσο και από ιατρική πραγματογνωμοσύνη γιατρού, δερματολόγου, αφροδυσιολόγου. Ναι. Την Παρασκευή το Μεκτόρκο το δικαστήριο Αλεξανδρούπολης επέβαλε στον βιολογικό πατέρα τέρας, όπως είπες, του δίχρονου κουριτσιού ποινή 12 χρόνων κάθριξης για την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο κάτω των 12 ετών και της αιμομιξίας. Ο κατηγορούμενος, παρότι άσκησε έφεση κατά της απόφασης του μεικτού αρκού του δικαστηρίου, αυτή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και θα εκτίσει την ποινή του στις φυλακές Γρεβενών, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος. Μου επιτρέπετε... Και τα 12 χρόνια λίγα είναι δικό μου σχόλιο. Αυτό πήγα να πω. 12 χρόνια ξέρετε τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι περισσότερα από 6 χρόνια φυλακής. Όταν μιλάμε για τα 2 τρίτα της ποινής τα οποία είναι να εκτίσει ο κρατούμενος με λίγη καλή διαγωγή, με λίγα μεροκάματα, με λίγα ελαφρυντικά, σε 5 χρόνια είναι έξω. 2 ετών βρεφός. Και να μην συμβεί αυτό που λες πάνω, 12 χρόνια γι' αυτό το σάτυρο, ένα δίχρονο κοριτσάκι είναι λίγα. Και πάλι, βεβαίως και είναι λίγα. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει, γιατί έχουμε κούγια κατά Αγγελικής Νικολούλη για την υπόθεση Πισπυρίγκου.
Ναι, πράγματι, ο γνωστός ποινικολόγος λοιπόν φαίνεται ότι στρέφει τα βέλη του και κατά της κυρίας Νικολούλη, η οποία ξεκινάει να θυμίσουμε τις εκπομπές της σε λίγες ημέρες. Έβγαλε μια εκτενέστατη ανακοίνωση, μέσα από την οποία ουσιαστικά προειδοποιεί, θα έλεγα, την κυρία Νικολούλη να μην αποπέσει στο ίδιο ατόπιμα με άλλους συναδέλφους της, λέγοντας ψευδείς ειδήσεις, παραποιώντας ή στοχοποιώντας την πελάτησά του, την κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου. Να μην ζηλέψει, λέει, αυτά που κάνουν οι άλλες εκπομπές. Φαίνεται λοιπόν, αν θέλεις να αναφέρω, είναι με την μακροσκελή. Βεβαίως. Δώσε και στη Λούρου, άμα θέλετε να μοιραστείτε γρήγορα για να κερδίσουμε χρόνο. Πολύ πάμε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μου φαίνεται λοιπόν, λέει ο κύριος Κούγιας, φαίνεται ότι η κυρία Νικολούλη εν ώψη της νέας σεζόν έχει τη λανθασμένη άποψη ότι και αυτή θα διαπράξει εις βάρος της εντολέας μου, της κυρίας Πισμυρίγκου δηλαδή, τις ίδιες ποινικές παραβάσεις που διέπραξαν στο παρελθόν, ακόμα και, και με ανοχή των νόμιμων εκπροσώπων της, οι οποίοι είχαν μεταβληθεί σε καθημερινούς συμπαρουσιαστές εκπομπών. Ναι. Άλλες κυρίες και κύριοι παρουσιάστριες και παρουσιαστές, πρωινάδικων, μεσημεριανάδικων και απογευματινών εκπομπών της τηλεόρασης. Ρίχνει τα βέλη του δηλαδή στον πρώην της Νικόλα Περάσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου. Ναι. Και συνεχίζει λέγοντας ότι φαίνεται ότι ζήλεψε τη χωρίς κόστος τηλεθέαση με την καταστροφή μιας συνανθρώπου μας, για την οποία η ίδια η δικαιοσύνη και οι επιστήμονες, πραγματογνώμονες, ιατροδικαστές και παθολογοανατόμοι δεν έχουν καταλήξει ακόμα για το πώς και αν έχει αφαιρέσει τη ζωή των τριών παιδιών της. Και συνεχίζει λοιπόν στην αναγίνωσή του ο κύριος Κούγιας και λέει: «Τη συμβουλεύω λοιπόν να μην κάνει το ίδιο λάθος, γιατί θα διαπιστώσει και αυτή πολύ σύντομα, άμεσα, αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα διαπιστώσουν μέσα στην εβδομάδα οι συνάδελφοί της, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, πρόεδροι και μέλη των λαϊκών δικαστηρίων, οι οποίοι επί μήνες καταράκωναν το τεκμήριο αθωότητας της εντολέας μου με τις εκπομπές τους, την ίδια στιγμή όπου οι δικηγόροι της αφενός μεν επέτρεψαν αυτή τη βάναυση κακοποίηση της αλήθειας, όταν συμμετείχαν παρανόμως στις εν λόγω εκπομπές, αφού αυτό απαγορεύεται ρητός από τον κώδικα δικηγόρων, διαπράττοντας σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, αντί να αποτρέπουν αυτή την παρανομία με κατάθεση μηνύσεων και αγωγών, αποζημιώσεων και αφετέρου, έστω για τα μάτια του κόσμου δεν άρθρωσαν έστω μία λέξη αντιρρήσεως και αγανακτήσεως, αλλά και απειλής προσφυγής στη δικαιοσύνη υπέρ της κυρίας Πισπυρίγκου, την οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν για τη διάπραξη εις βάρος της των αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφημίσεως και του τεκμηρίου αθωότητος». Και φυσικά αναφέρει και το άρθρο από κάτω και λέει: «Μάλιστα. Με εκτίμηση και σεβασμό, Αλέξη Κούγιας». Μάλιστα. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα Κούγιας κατά Νικολούλη για την υπόθεση Πισπυρίγκου. Περιμένουμε να δούμε ποια είναι η απάντηση της παρουσιάστριας και αστυνομικής. Προειδοποιητικό είναι. Ναι, πολύ προειδοποιητικό. Ναι, ναι. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να γράφει, ό,τι και να ανακοινώνει ο κ. Κούγιας, οι δημοσιογράφοι κάνουν την ερευνά τους και την προβάλλουν όταν έχουν αποτελέσει. Περιμένουμε να δούμε, Αγγελική Νικολούλη, απάντηση. Έτσι. Συνήθως με έργα απαντάει. Τι φωνάζει, τι φωνάζετε? Μάλιστα. Ότι κάνει διαφήμιση, λέει, της κυρίας Νικολούλη. Ναι, έτσι είναι. Τις κάνουν διαφήμιση. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να πούμε, ξεκινάει, παιδιά, στο Vegas Live Stage. Σταμάτης Γονίδης και Ζαφύρης Μελάς. Βεβαίως και είναι πραγματικότητα. Την Παρασκευή, 14 του μήνα, η μεγάλη πρεμιέρα. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Μάλιστα λοιπόν, Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 στον Ταύρο, ξεκινάει η μεγάλη αυτή συνεργασία του Σταμάτη Γονίδη με τον Ζαφύρη Μελά, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πρεμιέρα όμως γίνεται την Παρασκευή 14 του μήνα, στο απόλυτο διασκεδαστήριο της χώρας, Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 στον Ταύρο. 2-12-2-14-50-50 το τηλέφωνο κρατήσεων, 2-12-2-14-50-50 για να κάνετε την κράτησή σας. Vegas Live Stage, Σταμάτης Γονίδης με τον εκπληκτικό Ζαφύρη Μελά μαζί, έτσι για να φτιάξουν τις νύχτες μας και να απογειώσουν τη διασκέδαση στην κορυφή.
Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί βγαίνει τώρα η Σοφία Ιβόσου, η αγαπημένη μας Σοφία Ιβόσου, και μιλάει για τον αραβόνα της κόρης της με τον κρατούμενο Βασίλη Δημάκη. Ναι, θυμόμαστε λοιπόν ότι η Ερασμία Μάνου, η κόρη της Σοφίας Ιβόσου, πριν λίγο καιρό αραβωνιάστηκε με τον Βασίλη Δημάκη, ο οποίος είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλού, είναι ο ληστής με τα Καλάσνικοφ, με το Καλάσνικοφ όπως θυμόμαστε. Ο οποίος την είχε κοπανίσει κιόλας, είχε υποδράσει. Είχε φύγει κάποια στιγμή βέβαια, γιατί έβγαινε για σπουδές φορώντας το βραχιολάκι και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Αραβωνιάστηκε λοιπόν. Η κόρη, την... το είχαμε πει αυτά. Ναι, και βγαίνει τώρα λοιπόν η Σοφία Ιβόσου και μιλάει και λέει ότι είναι πολύ χαρούμενη που τα δύο αυτά παιδιά αραβωνιάστηκαν και είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάμε να δούμε την πεθερά τη Σοφία μας, την αγαπημένη μας Σοφία Ιβόσου. Έχω δει δηλώσεις τα τελευταία χρόνια που λέτε ότι έχετε πέσει στο πάτωμα για κάποιον άντρα και ότι σας λείπει μια συντροφικότητα. Δεν ξέρω αν... Στο πάτωμα έχω πέσει με ένα... Στο πάτωμα. Όποιος δεν έχει πέσει στο πάτωμα. Κατά καιρούς με ένα χωρισμό μου μεγάλο που είχα μια μεγάλη σχέση μου, ναι, με στενοχώρησε, την πένθησα πάρα πολλά χρόνια και πια έκλεισε ο κύκλος αυτός, δηλαδή το πένθος μέσα μου. Τι θα ήθελε η Σοφία Ιβόσου από εδώ και πέρα στην προσωπική της ζωή και να του κάνω πιο συγκεκριμένα, ένα εγγονάκι ας πούμε θα άλλαζε έτσι την... Δεν κάνω εγγονάκια, ξαδερφάκια μόνο. Το έχω πει και στην κόρη μου, της λέω όταν θα κάνεις παιδί, δεν λέγεται γιαγιά, είναι η ξαδέρφη, η πρώτη ξαδέρφη μάλιστα, και κατουριόμαστε στα γέλια. Με αυτά τα ευχάριστα που ακούσαμε... Έχω ευχηθεί στο παιδί μου, εγώ το αραβόνιασα και είμαι τρισευτυχισμένη και θέλω να είναι καλά όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Είμαι χαρούμενη που αραβωνιάστηκε, είμαι χαρούμενη που είναι ερωτευμένη, είμαι χαρούμενη που βλέπω δύο ανθρώπους να λάμπουν και οι δύο από χαρά και από έρωτα και από αγάπη, ουσιαστική και... Τίποτα άλλο. Να είναι καλά και να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Και όλα τα παιδιά του κόσμου, να μην τα καταδυναστεύουν οι γονείς. Να αφήνουν τα παιδιά να ζουν τις επιλογές τους και τη δική τους ζωή με το δικό τους τρόπο ευτυχίας. Δεν είμαστε εμείς τα παιδιά μας. Είμαστε κοντά τους. Είναι ευτυχισμένο το παιδί μου, είμαι ευτυχισμένη κι εγώ. Τέλος. Έχω δει δηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Μιλάς κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage Petru Rally 29. Σταύρος. Σταμπούδης Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Petru Rally 29, Ταύρος. Μάλιστα. 2-12-2-14-50-50 τα τηλέφωνα κρατήσεων για να κάνετε την κράτησή σας στο Vegas Live Stage. Και πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς τώρα έχει συμβεί με τον Γιώργο Λιάγκα και την εισβολή πλέον στο πρωινό του Αντένα με την πολύ όμορφη, αγαπημένη, έξυπνη, καλλιεργημένη, όλα τα καλά πείτε, της Μαρίας Κορινθίου, η οποία είναι ένα αγαπητό πρόσωπο, η οποία εν τέλει λούρου. Δεν εμφανίστηκε η άλλη, μας έλεγες. Όχι, πελήσει αλλά πάτη. Δεν πήγε εν τέλει. Δεν τα βρήκανε από ό,τι φαίνεται. Και τα βρήκανε με τη Μαρία Κορινθίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ενώ ήταν εμείς, μας είχες πει την αλαπάτη. Μα είχαν προχωρήσει συνομιλίες και ετοιμαζόντουσαν να πέσουν υπογραφές. Προφανώς κατηστράφωσε τελευταία στιγμή και υπήρχε και η λύση της Μαρίας Κορινθίου. Κάτι που δεν, ας πούμε, είχε συζητηθεί έντονα. Τελικά. Πάμε να δούμε. Έσκασε με τη Μαρία Κορινθίου. Για πάμε να δούμε. Το είπαμε την Παρασκευή. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος, διότι είναι μια γυναίκα που την αγαπάτε πάρα πολύ όλοι. Έχει καταγράψει χιλιόμετρα πολλά στο θεατρικό σανίδι και στην τηλεόραση. Είναι μανούλα, είναι σύζυγος, είναι καλό παιδί πάνω απ' όλα και θα προσθετήσει από σήμερα στην ομάδα του πρωινού. Θα σας πω τι ακριβώς θα κάνει μαζί μας. Εδώ η Μαρία Κορινθίου! Καλώς την να! Καλώς την να, έλα! Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κοίταξε. Πώς θα φέρνει η ζωή, έλα εδώ, να μας έχει ωραίο πλάνο εδώ, Περικλή. Λοιπόν, πώς θα κάτσε εδώ, ωραία. Καλοφωτισμένη, είσαι όμορφη και αλλιώς. Πώς θα φέρνει η ζωή που μπαίνει πάντα, ας πούμε, ή εσύ με τον Γιάννη ως καλεσμένη από την πόρτα και τώρα θα είσαι και εσύ μέλος αυτής εδώ της ομάδας, αυτής εγώ. Θέλω μεγάλο χειροκρότημα για υποδοχή στη Μαρία μας. Πώς αισθάνεσαι? Γιώργο, αισθάνομαι τέλεια. Αλήθεια. Να σου πω,
Τα θύτα θα έρθουνε. Θα έρθουνε και θα δεις όλα καλά. Όλα καλά. Αισθάνομαι υπέροχα. Ναι. Να πω κι εγώ από τη μεριά μου ότι όλα... Πώς τα έφερε η ζωή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Απολύτως τίποτα τυχαίο. Είσαι δίδυμος καταρχάς. Ναι, ναι. Έχω μια αγάπη με τους δίδυμους. Ναι, ναι. Εγώ και ο Γιάννης. Και καπετάλιος και εγώ και ο άντρας σου. Κατάλαβες, αυτά είναι. Μας ενώνει η θάλασσα. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ η εκπομπή δεν αλλάζει. Το ξέρετε ότι είναι μια εκπομπή infotainment. Δηλαδή το μεγάλο κομμάτι της εκπομπής παραμένει δημοσιογραφικό. Και υπάρχει και ένα κομμάτι γυναικείο. Στο γυναικείο κομμάτι θα αφήσει ανεξίτελη τη στάμπα της η Μαρία Κορινθίου. Θα είσαι μαζί μου, μαγειρικές ζώδια, τα γυναικεία θέματα θα τα παίρνεις πάνω σου, όλα καλά. Εντάξει, είσαι απαλλαγή μου στα γυναικεία, επιτέλους δηλαδή. Λοιπόν, Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ. Καλωρίσικη. Εγώ. Πάω να κάνω λίγο δημοσιογραφία. Πήγαινε, εσύ έχω και εγώ τα δικά μου. Και τα λέμε σε λίγο, άντε. Α, έλα εδώ να σου στήσω, δεν είναι σωστό. Η Άρια, ο Τάσος και η Φωτεινή. Καλώς ήρθες, Μαρία. Καλά η Μαρία. Καλώς ήρθες. Να την αγαπάτε, είναι καλή και φίλη. Την αγαπάμε από πριν. Καλά, αλλά ένα δεύτερο φίλη. Δεν πιστεύω να συνεχίσει. Αγκαλιά. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, έτσι. Όχι, δεν δουλεύει. Λοιπόν, πάμε να δουλέψουμε εμείς. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε λίγο με το μαράκι μας, το αγαπημένο. Καλό παιδί, καλό παιδί. Λοιπόν, και αγωνίστρια της ζωής. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η Μαρία είναι ένα παιδί που ήρθε από το εξωτερικό. Εδώ δουλεύει, έχει ακούσει και αυτή διάφορα πράγματα και έχει αποδείξει με τη δουλειά της και την καρδιά της ότι είναι ικανός άνθρωπος και άξιος. Και εδώ θέλουμε ικανούς και άξιους ανθρώπους. Αλήθεια. Λοιπόν, το είπαμε ότι είναι... Μάλιστα. Αφήνει και λίγο βέβαια υπονοούμενα για τη δούξια. Ναι, και κάπως έτσι το πήρανε, παιδιά. Λίγο, πολλά υπονοούμενα αφήνει. Και εγώ η κακόγλωση, επειδή το έχω μέσα μου, θέλω να ξέρω, θα μπαίνει από την αρχή Μαρία Κορινθίου. Πάντως η Μαρία Κορινθίου, να πούμε ότι είναι επιλογή του Γιώργου Λιάγκα. Mm. Ενώ η Δούκησα Νομικού ήταν η επιλογή του Καναλιού. Τι σημαίνει αυτό κάτι. Ότι... Άλλωμα την έχει επιλέξει μόνος του θα είναι για ποιον. Ότι του ελέγχει καλύτερα το πράγμα. Θέλω πραγματικά. Δηλαδή αν έχει παράπονα δεν θα πάει η Κορινθίου στη δίκη στο Αντένα. Πρώτα. Θα τα πει στο... με τον Λιάγκα. Ενώ η Δούκησα είχε απευθείας. Η διοίκηση του Αντένα, άμα φύγει η Μαρία Κορινθίου, δεν θα βγάλει ανακοίνωση. Μάλιστα. Πάμε να δώσουμε μια μεγάλη προσφορά και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 3 εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Πάμε να δώσουμε σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού για εσάς από 79 ευρώ μόνο, 34,90. Μια σούπε προσφορά τη TV Forum για όλους εσάς με δωρεάν τα έξω αποστολής. Ό,τι καλύτερο υπάρχει τώρα για εσάς με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Φτιάξτε το πρόσωπό σας, το δέρμα σας τώρα. Γιατί άραγε όλοι οι παρουσιαστές της τηλεόρασης λάμπουν? Έχουν ξεχωριστό δέρμα? Τι τους κάνει τόσο ελκυστικούς? Γιατί διαφέρουν? Ποιο είναι το μυστικό τους? Οι επεμβάσεις? Όχι πάντα. Γιατί άντρες και γυναίκες εστιάζουν πάντα στο πρόσωπό τους? Γιατί γοητεύουν? Πολλοί ξέρουν λόγω του επαγγέλματος κάποια παραπάνω μυστικά ομορφιάς. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές δράσεις στο πρόσωπό τους? Ανδιαφεσβήτητα το υαλουρονικό. Ναι, αλλά ποιο? Εδώ είναι η διαφορά. Όχι οτιδήποτε πλασάρουν κάποιοι επιτίδιοι, αλλά 3 είδη υαλουρονικών ειδικού βάρους με εξαίρετα κλινικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, ποιοτικό υαλουρονικό. Δεύτερον, εξαιρετικής ποιότητας βιταμίνη C για αποτελεσματική απορρόφηση. Προχωράμε στα μυστικά του Top Drop. Top Drop! Και ο χρόνος πλέον σταματάει. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάτε γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Μεγάλη προσφορά από την TV Forum για λίγες μόνο ημέρες. 3 εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού. Αποκτήστε αυτό το μοναδικό σετ περιποίησης προσώπου από 79 ευρώ, τώρα και για λίγες ημέρες μόνο στα 34,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα έξοδα αποστολής δωρεάν. Προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών, όπως πανάδες. Προσφέρει νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Προάγει τη σύνθεση του κολαγόνου.
βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Έχετε ακούσει για το α2G? Είναι ένα σταθεροποιημένο παράγωγο βιταμίνη C που συντίθεται από βιταμίνη C και άμυλο με τη χρήση ενζήμων. Προσφέρει έτσι υγιέστερο και νεανικό δέρμα. Ενεργοποιεί τα φυσικά ένζημα του δέρματος και μετατρέπεται σταδιακά σε ενεργή βιταμίνη C. Έτσι, έχει μεγαλύτερη διαρκή δράση από τη συμβατική βιταμίνη C. Κολαγόνο και αλουρονικό σχηματίζουν ένα ενυδατικό φιλμ που προστατεύει και βοηθάει την επιδερμίδα στη διατήρηση της φυσικής της υγρασίας. Αυτή τη μοναδική σύνθεση δεν θα τη βρείτε σε κανένα άλλο παρόμοιο προϊόν. Τώρα μπορείτε και εσείς να την προσφέρετε στο δικό σας πρόσωπο. Δεν είναι απαραίτητο να καταφεύγετε σε επεμβάσεις και ενέσεις που ενίοτε οδηγούν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα που υπάρχει το Top Drop, οι κορυφαίες σταγόνες, η καθημερινή γυναίκα μπορεί να αποκτήσει τη λάμψη των αστέρων. Δοκιμάστε το σήμερα. Θα δείτε την αλλαγή μέσα σε λίγες ημέρες. Top Drop, η κορυφαία επιλογή ομορφιάς. Από 79 ευρώ, μόνο 34,90. Μαζί με την κορυφαία κρέμα ημέρας και το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Μεγάλη προσφορά από την TV Forum για λίγες μόνο ημέρες. Τρία εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού. Αποκτήστε αυτό το μοναδικό σετ περιποίησης προσώπου από 79 ευρώ τώρα και για λίγες ημέρες μόνο στα 34,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα έξοδα αποστολής δωρεάν. Έρχεται το καινοτόμο προϊόν Top Drop που βάζει φρένο στις ρητίδες. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας, καταπολεμά τις κοιλίδες και προστατεύει από τη φωτογύραση. Η εφαρμογή λοιπόν του Top Drop είναι άμεση και ανώδυνη. Με τρεις σταγόνες στο μέτωπο, στο μάγουλάκι μας και στο πηγούνι, εφαρμόζουμε με απαλές κυκλικές κινήσεις, κάνοντας βαθιά ενυδάτωση, αναδόμηση και λίανση στις ρητίδες έκφρασής μας. Από 79 ευρώ, μόνο 34,90. Μαζί με την κορυφαία κρέμα ημέρας και το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Από 79 ευρώ, μόνο 34,90. Μαζί με την κορυφαία κρέμα ημέρας και το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Μεγάλη προσφορά από την TV Forum για λίγες μόνο ημέρες. Τρία εξελιγμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου μαζί. Σέρουμ, κρέμα προσώπου και γαλάκτωμα καθαρισμού. Αποκτήστε αυτό το μοναδικό σετ περιποίησης προσώπου από 79 ευρώ, τώρα και για λίγες ημέρες μόνο στα 34,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα έξοδα αποστολής δωρεάν. Μάλιστα, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε εξέλιξη με τον 53χρονο και το βιασμό της 12χρονης μαθήτριας. Πήρε λοιπόν προθεσμία τελικά για να απολογηθεί αύριο και αποχώρησε φυσικά από τα δικαστήρια της πρώην χωρίς ευελπίδων. Μαζί του και ο 42χρονος συγκατηγορούμενός του και αυτός πήρε προθεσμία για αύριο. Και αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει αύριο που θα απολογηθούν στον ανακριτή. Συγγνώμη, αποχώρησαν για τα κρατητήρια της Γαδά. Εννοείται, για να ξαναδείξουν στα κρατητήρια. Όχι για το σπίτι τους, στα κρατητήρια, ναι. Δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, προθεσμία και στα κρατητήρια. Πήραν την προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Απλά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, σε λίγο, άλλη ανητριχιαστική υπόθεση. Σε λίγο, στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Πεντελεήμονα, 63χρονος, ασελγούσε σε αγοράκια 7 και 8 ετών στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα. Ξαναλέμε, 63χρονος ασελγούσε, κακοποιούσε σεξουαλικά αγοράκια ηλικίας 7 και 8 ετών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο σκάει ως βόμβα και αυτή η είδηση.